Σήμερα υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην καλούμενη παραδοσιακή σχολή που έχει τις ρίζες της στη Γερμανία και στη μεταγενέστερη ευγενική σχολή που ξεκίνησε στην Αγγλία. Στην πραγματικότητα, η ευγένεια που είναι ο σεβασμός προς το σκυλί και η θετική χρήση του παιχνιδιού αποτελεί το μοναδικό τρόπο εκπαίδευσης και είναι ευρέως αποδεκτή και από τις δύο σχολές. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο σχολές είναι βασικά μόνο μία. Η παραδοσιακή σχολή χρησιμοποιεί το βραβείο για την επιτυχία και την τιμωρία σε περίπτωση λάθους. Ενώ η εγγλέζικη σχολή βασίζεται μόνο στο βραβείο ή, για να χρησιμοποιήσουμε τον τεχνικό όρο, στη θετική υποστήριξη. Αν το σκυλί κάνει λάθος, τότε απλώς δεν βραβεύεται. Η δεύτερη μέθοδος μπορεί να δείχνει πιο σωστή και ηθική, αλλά πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τις έννοιες. Καταρχήν, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η τιμωρία δεν είναι συνώνυμη με τη σωματική βία. Δεν χρειάζεται ποτέ, και πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με ένα κουτάβι. Τιμωρία μπορεί να θεωρηθεί και η λεκτική επίπληξη, ένα άρπαγμα από τη μουσούδα ή κάποια άλλη κίνηση κυριαρχίας, η οποία είναι κάθε άλλο παρά βία. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να κάνει το σκυλί να μας σέβεται και όχι να μας φοβάται. Και ο σεβασμός επιτυγχάνεται με τη σταθερότητα, τη συνέπεια και την ικανότητα να μην χάνουμε ποτέ την ψυχραιμία μας. Όποιος κάνει αυθαίρετη χρήση βίας δεν είναι ακόλουθος της λάθος σχολής, αλλά ένας ανίκανος, ο οποίος θα πρέπει να κρατηθεί μακριά από οποιοδήποτε σκυλί. Ο καλός εκπαιδευτής αντίθετα δεν θα μείνει προσκολλημένος στους τύπους, αλλά θα προσπαθήσει να καταλάβει και να αξιολογήσει τον τύπο σκυλιού που έχει να εκπαιδεύσει. Ένα ζώο με ευαίσθητο χαρακτήρα που είναι πολύ υπάκουο μπορεί να καταρακωθεί απλά και μόνο από ένα άγριο βλέμμα του εκπαιδευτή. Αντίθετα, ένα ζώο με κυριαρχικό και πεισματώδη χαρακτήρα μπορεί και να μην δώσει καμία σημασία σε οποιαδήποτε τιμωρία. Το πραγματικό μυστικό για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα με οποιοδήποτε είδος σκυλιού και για οποιαδήποτε δουλειά και να το θέλουμε είναι η κατανόηση, το ανοιχτό μυαλό και η ικανότητα να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που να ταιριάζει στην προσωπικότητα κάθε ζώου. Χρησιμοποιώντας όλες τις μεθόδους και όλα τα μέσα που μπορεί να μας φανούν χρήσιμα, χωρίς προκαταλήψεις, αλλά με το μέγιστο σεβασμό προς το σκυλί. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να γίνετε πραγματικά μια φιγούρα οδηγός για το φίλο μας, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για την αντιπαλότητα ανάμεσα στις διαφορετικές σχολές, ενώ καίγεται να μάθει αν όντως αξίζει να προσφέρει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του σε αυτόν που τον φροντίζει. Όταν μιλάμε για μια φιγούρα οδηγό, αναφερόμαστε σε οποιονδήποτε ιεραρχικά ανώτερο, όχι μόνο στον αρχηγό της αγέλης, αλλά σε όλους εκείνους τους οποίους γνωρίζει ότι πρέπει να σέβεται. Αυτά τα άτομα μπορεί να είναι διαφορετικά. Να λοιπόν, γιατί το σκυλί πρέπει να υπακούει σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Το θέμα όμως αλλάζει όσον αφορά τα παιδιά. Το σκυλί λοιπόν βλέπει στα παιδιά αυτό που είναι: φίλοι, σύντροφοι στο παιχνίδι, αδελφάκια χωρίς τρίχωμα, αλλά με τίποτα ιεραρχικά ανώτερα. Γι' αυτό λοιπόν συναντάμε εκπαιδευόμενα κουτάβια που αγνοούν εντελώς τις εντολές των δίποδων κουταβιών και πηγαίνουν τρέχοντας στον αρχηγό της αγέλης, δηλαδή στον αρχηγό της οικογένειας, με τον οποίο αισθάνονται πιο ασφαλοί. Δεν πρέπει να έχουμε την απέτηση το κουτάβι να δέχεται εντολές από ένα μωρό. Θα ήταν εντελώς αντίθετο με κάθε λογική περί ιεραρχίας. Ενώ είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αντίδραση από την πλευρά του σε μία πρόσκληση για παιχνίδι. Και να που, παίζοντας, γίνεται να υπάρξει ανταπόκριση, ακόμα και αν την εντολή την έδωσε κάποιος που δεν είναι ιεραρχικά ανώτερος. Ακόμα και η επαφή με λουρί και κολάρο μπορεί να διδαχτεί κάλλιστα διαμέσω του παιχνιδιού. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για κολάρο και όχι περιστήθιο λουρί. Τελευταία, τα pet shop το προτείνουν σαν ένα κομψό και αξιοσέβαστο εργαλείο. Στην ουσία όμως μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Γιατί αυτό το είδος λουριού μαθαίνει στο σκυλί να τραβάει. Κάτι ανάλογο χρησιμοποιείται και με τα σκυλιά για έλκυθρο. Αυτό που χρησιμοποιείται όμως για τα έλκυθρα δεν δημιουργεί τριβή πίσω από τα γόνατα, όπως το περιστήθιο λουρί. Και αυτή η τριβή, αν συμβαίνει καιρό, μπορεί να πληγώσει τους μασχαλιαίους αδένες, με πολύ άσχημες συνέπειες για την υγεία του ζώου.
Αν το σκυλί εκπαιδευτεί σωστά, δεν υπάρχει λόγος να ανατρέχουμε σε εναλλακτικά μέσα. Το κολάρο, μικρό και πάντα σταθερό για το κουτάδι, και ένα μαλακό και μακρύ λουρί είναι ό,τι καλύτερο μας χρειάζεται. Προσοχή όμως, το λουρί να μην είναι πολύ μακρύ. Ελέγχουμε καλύτερα το σκυλί μας όταν έχουμε καλή σχέση μαζί του και το έχουμε εκπαιδεύσει σωστά. Αν το κουτάβι στις πρώτες επαφές του με το λουρί κάνει σαν τρελό, πρέπει απλώς να έχουμε λίγη υπομονή. Δεν πρέπει ποτέ να μπούμε στη διαδικασία να το τραβάμε με δύναμη για να του επιβληθούμε. Αντί για αυτό, είναι καλύτερα να το κάνουμε να μας ακολουθήσει τραβώντας του την προσοχή με μια λιχουδιά. Και αν ξέρει ήδη να παίζει, κρατώντας ένα παιχνίδι κοντά στο πρόσωπό μας. Το σκυλί θα ξεχάσει εντελώς το λουρί και θα συγκεντρωθεί σε μας, στο μπαλάκι και σε όλα τα πιθανά παιχνίδια που μπορούμε να παίξουμε μαζί του. Ανακεφαλαιώνοντας, σημειώνουμε ότι το μπαλάκι δίνεται στο κουτάβι αμέσως μόλις αυτό στρέψει το βλέμμα του στον εκπαιδευτή. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η προσοχή, η οποία απαιτείται για μια σωστή συμπεριφορά όταν είναι δεμένο με λουρί. Στην ουσία, χρησιμοποιώντας μερικά κολπάκια για να βελτιώσουμε το βάδισμά του, μπορούμε να του διδάξουμε αυτή τη συμπεριφορά χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το λουρί. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι? Φτάνει μόνο να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το μυαλό του σκυλιού. Θα μπορούσαμε να σας δείξουμε πολλές ακόμα ασκήσεις, αλλά θα περιοριστούμε στο κάτω, το οποίο μπορούμε να του το μάθουμε με ένα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Για να φτάσει το μπαλάκι, πρέπει να περάσει κάτω από μια γέφυρα, φτάνοντας έτσι στη θέση κάτω. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί με την αντίστοιχη εντολή και την άμεση επιβράβευση με παιχνίδι. Κανένας εξαναγκασμός ή χειραγώγηση, το κουτάβι τα κάνει όλα μόνο του. Εν τω μεταξύ όμως, συνδυάζει τη θέση με την εντολή, κάνοντας έτσι πολύ εύκολη την τέλεια εκτέλεση της άσκησης. Δεν θα πούμε άλλα πάνω στο θέμα, γιατί δεν θα άλλαζε η βασική φιλοσοφία. Παίζοντας και διασκεδάζοντας το κουτάβι, μπορεί να μάθει τα πάντα, από τις πιο βασικές μέχρι τις πιο θεαματικές ασκήσεις. Αλλά προτιμούμε να ασχοληθούμε με ένα διαφορετικό θέμα, υπενθυμίζοντάς σας ότι ένα ευτυχισμένο και ολοκληρωμένο σκυλί δεν είναι απλώς ένα καλό στρατιωτάκι που υπακούει σε κάθε εντολή. Πρώτα απ' όλα είναι ένα σκυλί που είναι σίγουρο για τον εαυτό του, ήρεμο και κοινωνικό, που δεν φοβάται τίποτα και που αισθάνεται άνετα στην κοινωνία των ανθρώπων. Αυτό όμως δεν επιτυγχάνεται απλώς μαθαίνοντάς του να γαυγίζει κατ' εντολή, μα συνηθίζοντας το κουτάβι να αντιμετωπίζει ήρεμα τις διαφορετικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Μία από αυτές, η πιο κοινή ίσως, είναι να το αγγίζουν και να το χαϊδεύουν, κάτι πολύ φυσιολογικό όπως θα λέγατε. Δεν χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε το σκυλί να δέχεται τα χάδια. Κι όμως δεν είναι σίγουρο ότι ένα σκυλί θα εκτιμήσει και θα δεχτεί τα χάδια από κάποιον που δεν γνωρίζει. Υπάρχουν ράτσες οι οποίες είναι δύσπιστες με τους αγνώστους μετά από επιλογή και υπάρχουν και μεμονωμένες περιπτώσεις ζώων τα οποία λόγω έλλειψης κοινωνικότητας φοβούνται την επαφή με τον άνθρωπο. Αυτά τα σκυλιά μπορούν να γίνουν επιθετικά από φόβο αν κάποιος τα πλησίαζε με αποφασιστικότητα. Οπότε, το να μάθουμε σε ένα κουτάβι να είναι δεκτικό στο άγγιγμα και στους επισκέπτες είναι μια πολύ καλή άσκηση και είναι κάτι που θα διευκολύνει πολύ τη δουλειά του κτηνίατρου όταν χρειαστεί να ασχοληθεί με το σκυλί. Αυτές οι ασκήσεις χειραγώγησης λαμβάνουν χώρα πάνω στο τραπέζι, έτσι ώστε να συνηθίσουμε το κουτάβι και σε αυτή τη στάση, γιατί το σκυλί μπορεί να βρεθεί στο τραπέζι πολύ πιο συχνά από όσο πιστεύουμε. Εκτός από τον κτηνίατρο, τραπέζι υπάρχει και στον καλοπιστή ή στους διαγωνισμούς ομορφιάς. Οπότε, είναι καλό να δώσουμε την εντύπωση στο κουτάβι από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής του ότι αυτό συνδυάζεται με χάδια και προσοχή και όχι με κάτι το αρνητικό. Και ο ίδιος ο καλοπισμός δεν πρέπει να έχει τη μορφή εξαναγκασμού, αλλά σαν μια στιγμή κοινωνικής επαφής με τον ιδιοκτήτη. Αν το κουτάβι συνηθίσει τη βούρτσα από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής του, οι διαδικασίες υγιεινής και καλοπισμού θα είναι πολύ πιο εύκολες για μας και το σκυλί θα τις αντιμετωπίζει με ηρεμία. Και όταν πλέον μεγαλώσει, θα του αρέσουν τόσο που θα μας ζητάει από μόνο του να ανέβει στο τραπέζι.
Αυτή όμως που είναι μία από τις δυσάρεστες στιγμές για το σκυλί είναι όταν πρέπει να φορέσει το φήμωτρο. Ξεκαθαρίζουμε βέβαια ότι είμαστε διαμέτρου αντίθετοι με τη χρήση του, η οποία δεν έχει νόημα παρά μόνο σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, για τα σκυλιά διασώστες, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν ακραίες καταστάσεις και μπορεί γι' αυτό το λόγο να γίνουν άθελά τους επικίνδυνα. Σε κανονικές συνθήκες όμως, αν όλοι επικοινωνούσαν και εκπαίδευαν τα σκυλιά τους με το σωστό τρόπο, το φήμωτρο δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. Δυστυχώς όμως, είτε μας αρέσει είτε όχι, σε μερικές περιπτώσεις επιβάλλεται από τον νόμο. Και γι' αυτό είναι καλό να το κάνουμε όσο πιο ευχάριστο γίνεται για το σκυλί. Και αυτό δεν είναι δύσκολο. Φτάνει να το πείσουμε πως δεν πρόκειται για μια κακή μηχανή που κλείνει το στόμα, αλλά ένα διασκεδαστικό αξεσουάρ στο οποίο κρύβονται λαχταριστές λιχουδιές. Αν το συνηθίσουμε στο φήμωτρο, δεν θα είναι ευτυχισμένο φορώντας το, αλλά τουλάχιστον θα το κάνει χωρίς να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Επιστρέφοντας πάλι στις διαφορετικές συνθήκες της καθημερινότητας, θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να συνηθίσουμε το σκυλί μας σε ασυνήθιστα αντικείμενα και σε συνθήκες που μπορεί να το τρομάξουν. Σε αυτό το κύκλο μαθημάτων για κουτάβια, κατασκευάζουμε έναν αληθινό στίβο μάχης με επιφάνειες, αντικείμενα και διάφορα εμπόδια. Τα κουτάβια διασκεδάζουν αντιμετωπίζοντάς τα μαζί με τα αφεντικά τους, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Αν και για μερικά, η διαδικασία μπορεί να είναι πιο δύσκολη από ό,τι για άλλα. Στους έντονους και ξαφνικούς θορύβους, πηγή φόβου ιδιαίτερα για τα κουτάβια που ζουν σε πόλεις, τα συνηθίζουμε με ένα διαφορετικό παιχνίδι. Οι ιδιοκτήτες φωνάζουν τα σκυλιά χτυπώντας τα χέρια τους και επιβραβεύουν όποιο από τα κουτάβια πλησιάσει προς το μέρος τους. Μετά από λίγο, και ενώ τα σκυλιά παίζουν ελεύθερα μεταξύ τους, η εκπαιδευτής προκαλεί έναν δυνατό θόρυβο. Ο οποίος τρομάζει τα πιο φοβητσιάρικα. Τα κουτάβια όμως γνωρίζουν πια ότι μπορούν να τρέξουν γρήγορα στον ιδιοκτήτη τους, που τα περιμένει να τα επιβραβεύσει και να τα καθησυχάσει. Το επόμενο βήμα είναι το βραβείο να δοθεί απευθείας από την πηγή του θορύβου. Ανακαλύπτουν έτσι ότι το πιατάκι είναι γεμάτο με λιχουδιές. Με αυτόν τον τρόπο, ο φόβος τους μετατρέπεται σε ενεργή περιέργεια. Οι κύκλοι μαθημάτων για κουτάβια δυστυχώς δεν είναι τόσο δημοφιλείς στη χώρα μας. Κι όσο και αν ακούγεται παράλογο, αυτοί που τους παρακολουθούν συχνότερα είναι οι ήδη έμπειροι ιδιοκτήτες σκύλων που εκμεταλλεύονται τις καλές εγκαταστάσεις, καθώς και την παρουσία υγιών και εμβολιασμένων κουταβιών με τα οποία μπορούν να συναναστραφούν τα σκυλιά τους. Οι νεοφώτιστοι αντίθετα πιστεύουν ότι μπορούν να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Έτσι έρχονται στο στίβο όταν το σκυλί τους είναι ήδη ενήλικο και τα προβλήματα έχουν γίνει πλέον πολύ έντονα, με συνέπεια να είναι δύσκολο να λυθούν. Δυστυχώς τα προβληματικά σκυλιά είναι περισσότερα σήμερα από ό,τι ήταν κάποτε, άσχετα αν η διαβίωσή τους έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Θυμάστε, κάποτε μιλούσαμε για σκυλίσια ζωή, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των σκυλιών, ειδικά στις πόλεις, ζουν πολύ καλύτερα από πολλούς ανθρώπους. Δυστυχώς όμως, τα σκυλιά δεν είναι φτιαγμένα για μια τέτοια ζωή και όταν τους δίνουμε ελευθερίες που θα ήταν αδιανόητες σε μια ιεραρχικά δομημένη κοινωνία, δεν τα κάνουμε καθόλου ευτυχισμένα όπως νομίζουμε. Είμαστε πεπισμένοι ότι τους δίνουμε το καλύτερο. Αντί για αυτό όμως, δυστυχώς, πρόκειται απλώς για μια διαφορετική προσέγγιση της εκδοχής «σκυλίσια ζωή». Ο φίλος μας δεν είναι ένα μπιμπελό ή ένα μαξιλαράκι, αλλά ένα κοινωνικό και δυναμικό ζώο που ζει για να τρέχει και να κυνηγά, αλλά κυρίως για να είναι χρήσιμο στην αγέλη. Για να αισθανθεί ολοκληρωμένο και χαρούμενο, πρέπει να πιστέψει ότι η ζωή του έχει κάποιο νόημα και ότι είναι χρήσιμο για την αγέλη. Όταν κακομαθαίνουμε το σκυλί, δίνοντας του βραβεία για τα οποία δεν έκανε τίποτα ώστε να ταξίζει και υπακούοντας τις απαιτήσεις του για χάδια, αντί να το επιβραβεύουμε όταν η συμπεριφορά του είναι σωστή, δεν είναι μόνο αντιπαιδαγωγικό. Είναι επίσης και πολύ αγχωτικό για το πραγματικό θύμα της προσοχής μας, που αντί να χαίρεται, γίνεται νευρωτικό. Έτσι λοιπόν μπορεί να μεταμορφωθεί σε μικρό τερατάκι. Όλα αυτά ίσως είναι δύσκολα να γίνουν κατανοητά από όσους δεν γνωρίζουν καλά τη συμπεριφορά των σκύλων.
Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι πολύ χρήσιμο να ζητήσουμε τη βοήθεια κάποιου που μπορεί να μας καθοδηγήσει σωστά και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι στην πραγματικότητα ένα σκυλί. Ένα κλασικό παράδειγμα ανθρωποποίησης που σημαίνει να αποδώσουμε σε ένα σκυλί σκέψεις και ανθρώπινα συναισθήματα είναι το καημένο, το έχουν βάλει φυλακή, που συχνά ακούμε όταν βλέπουμε ένα σκυλί σε ένα κλουβί μεταφοράς. Στην πραγματικότητα, το σκυλί είναι πολύ χαρούμενο που βρίσκεται για λίγο μέσα στο κλουβί μεταφοράς, για το οποίο δεν είναι με τίποτα φυλακή, μιας και δεν γνωρίζει τις ανθρώπινες έννοιες της φυλάκισης και της σχετικής ταπείνωσης. Φυσικά συνηθίζει να μπαίνει και να μένει εκεί πάντα μετά από θετική παρότρινση. Για παράδειγμα, θα μπει πρόθυμα εάν γνωρίζει ότι μέσα θα βρει λιχουδιές. Ένα σκυλί που έχει συνηθίσει το κένελ κλουβί μεταφοράς θα είναι πολύ ασφαλές κατά τη μεταφορά του με το αυτοκίνητο, χωρίς να κινδυνεύει να πηγαίνει πέρα δόθε. Και σε περίπτωση ατυχήματος θα έχει μια κάποια προστασία περισσότερο. Και επιπλέον, το σκυλί θα είναι πιο ήρεμο, γιατί θα αισθάνεται ότι είναι στη φωλιά του. Μιας και αναφέραμε το αυτοκίνητο, και να θυμάστε ότι πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί και όχι το σκυλί που θα αποφασίζουμε πότε θα ανέβει και πότε θα κατέβει. Οπότε, πρέπει να μην του επιτρέπουμε να τρέχει να μπει σε όποια πόρτα βλέπει ανοιχτή, πράγμα που ανάμεσα σε άλλα ευνοεί και την κλοπή του σκυλιού μας. Και κυρίως, τον συνηθίζουμε να μένει ακίνητος μέχρι τη δική μας εντολή. Κάνοντάς το να καταλάβει ότι το να κινηθεί με δική του πρωτοβουλία μπορεί να έχει δυσάρεστες επιπτώσεις. Ένα σκυλί που περιμένει την εντολή για να κατέβει θα είναι πάντα ασφαλές. Ενώ οι κοπανατζίδες, αν η πόρτα άνοιγε σε ένα σημείο με πολλή κίνηση, θα μπορούσαν να πάθουν κακό. Και πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι το σκυλί δεν θέλει απλώς καθοδήγηση. Όντας κοινωνικό ζώο από τη φύση του, το έχει και ανάγκη, γιατί δεν είναι συνηθισμένο να αντιμετωπίζει τους κινδύνους της κοινωνίας μας. Στο φυσικό του περιβάλλον δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές και δηλητήρια, όπως δυστυχώς στην ανθρώπινη κοινωνία. Γιατί ένας καλός αρχηγός αγέλης χρειάζεται και γι' αυτό, να αποτρέπει δηλαδή στους προστατευόμενους του να έχουν μπλεξίματα. Μία από τις πιο δύσκολες έννοιες για ένα νέο ιδιοκτήτη είναι να καταλάβει τι σημαίνει ιεραρχική υπεροχή και επιβολή, που πολύ συχνά συγχέεται λανθασμένα με τη βία και τη σωματική τιμωρία. Στην πραγματικότητα όμως, η βία δεν έχει καμία σχέση με την επιβολή. Το αντίθετο θα λέγαμε. Στη φύση, ο αρχηγός της αγέλης δεν είναι ποτέ βίαιος και επιθετικός. Το κυρίαρχο σκυλί είναι εκείνο που όλοι εμπιστεύονται και εκείνο που απέδειξε ότι είναι το πιο έξυπνο, το πιο έμπειρο και το πιο ικανό. Δεν είναι ανάγκη να χτυπήσει τους υπηκόους του. Φτάνει μόνο ένα βλέμμα του. Και αν ποτέ αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει τα μεγάλα μέσα, δεν φτάνει ποτέ στα άκρα, χωρίς να πληγώσει όποιον του υποτάσσεται. Ο αρχηγός δηλαδή πρέπει να εμπνέει θαυμασμό, πολύ περισσότερο από ό,τι φόβο. Και αυτό πρέπει να το πετύχουμε κι εμείς, αν θέλουμε το σκυλί να μας σέβεται και να μας ακολουθεί αυθόρμητα, χωρίς να το εξαναγκάζουμε. Πώς γίνεται όμως κάτι τέτοιο? Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να θέσουμε ξεκάθαρους κανόνες και να συμπεριφερόμαστε όπως θα έκανε ένας πραγματικός αρχηγός αγέλης. Για παράδειγμα, δεν πρέπει ποτέ να αφήσουμε έναν κατώτερο στην ιεραρχία να περάσει πρώτος από την είσοδο ή την εξώπορτα. Πάντα είναι ο αρχηγός αυτός που εξερευνά μια καινούργια περιοχή. Το σκυλί που προσπαθεί να προσπεράσει τον οδηγό του, το σταματάμε και το βάζουμε αμέσως στη θέση του προτού βγει από την είσοδο. Τι άλλο που δεν πρέπει να κάνει ποτέ ένας αρχηγός είναι να δίνει μπουκίτσες όταν τρώει ο ίδιος. Ο αρχηγός τρώει πάντα πρώτος και οι άλλοι πρέπει να περιμένουν τη σειρά τους. Τέλος, δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπει στους κατώτερούς του να μπαίνουν στη φωλιά του και ούτε να κάθονται σε θέση που είναι πιο ψηλά από τη δική του. Αυτό μας φέρνει στη συνήθεια, την τόσο λανθασμένη, να επιτρέπουμε στο σκυλί να κοιμάται στο κρεβάτι μας. Είναι ηθικά λανθασμένο, ακόμα και αν πρόκειται για ένα κουταβάκι που χωράει στην παλάμη του χεριού μας. Ακόμα και αυτό είναι σκυλί, με το μυαλό και την αξιοπρέπειά του.
Γι' αυτό δεν πρέπει να του τη στερήσουμε με υπερβολική αγάπη, πιστεύοντας ότι το κάνουμε ευτυχισμένο όταν το κακομαθαίνουμε σαν μωρό. Δεν θα είναι ευτυχισμένο. Αντίθετα, θα αισθανθεί ότι του έχει ανατεθεί ο ρόλος του αρχηγού και μπορεί να γίνει νευρικό, προσπαθώντας να επιβληθεί σε όλους ανεξαιρέτως. Δεν έχει όμως τη σωματική διάπλαση για κάτι τέτοιο. Αντίθετα, το πετάνε πέρα δόθε σαν να είναι ένα παιχνίδι και κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό για την αξιοπρέπειά του, με αποτέλεσμα να έχει άγχος που καμιά φορά μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική νεύρωση. Τις περισσότερες φορές είναι τα αχρίαστα χάδια και όχι τα υποθετικά χαρακτηριστικά της ράτσας που κάνουν τα μικρόσωμα σκυλιά αντιπαθητικά και αλαζονικά. Ένα μικρόσωμο σκυλί που έχει καθοδηγηθεί σωστά δεν θα γίνει ποτέ νευρόσπαστο, γιατί καμία ράτσα δεν είναι έτσι από τη φύση της. Το φταίξιμο είναι πάντα του αφεντικού, εάν το σκυλί δεν συμπεριφέρεται σωστά. Ένα σκυλί που έχει εκπαιδευτεί σωστά, που γνωρίζει ότι είναι ιεραρχικά κατώτερο, μα που το καθοδηγεί και το προστατεύει κάποιος που μπορεί να τον εμπιστευτεί, είναι ισορροπημένο και ήρεμο σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό θα ήταν παράλογο να το καταστρέψουμε από την πολλή αγάπη. Τα χάδια δεν πειράζουν, αρκεί μόνο να είναι η επιβράβευση μια σωστή συμπεριφορά. Ας θυμηθούμε λοιπόν για άλλη μια φορά πως να αγαπάμε ένα σκυλί πραγματικά σημαίνει να το σεβόμαστε για αυτό που είναι. Σημαίνει να το καταλαβαίνουμε, να μάθουμε να μιλάμε τη γλώσσα του, να εκφραζόμαστε ξεκάθαρα και κατανοητά και ακόμα να γίνουμε οι καθοδηγητές του, να θέσουμε ξεκάθαρους κανόνες και να επιζητούμε τη συνεχή επιβεβαίωση του σεβασμού που πρέπει να εμπνέουμε, μιας και στην ουσία εμείς είμαστε το κυρίαρχο ζώο. Δεν είμαστε όμως αυτοί που σηκώνουν το χέρι χωρίς λόγο, αλλά ούτε και αυτοί που τα αφήνουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να εμπνέουμε εμπιστοσύνη ώστε να μας ακολουθούν πάντα. Όταν ένα σκυλί εμπιστεύεται το αφεντικό του, δεν μετρά πλέον ούτε η ράτσα, μα ούτε και η προδιάθεση. Αυτό θα ήταν έτοιμο να κάνει οτιδήποτε του ζητήσουμε. Αλλά θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα διαλέξουμε τον τύπο της εκπαίδευσης που θα ταιριάζει περισσότερο στη ράτσα σκύλου που επιλέξαμε. Από τους πρώτους μήνες της ζωής του θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε και να αναπτύξουμε τα ένστικτά του πάντα διαμέσου του παιχνιδιού, καταφέρνοντας πράγματα που μπορεί να μας φανούν εξωπραγματικά για ένα κουταβάκι. Στην ουσία όμως είναι πολύ εύκολο να επιτύχουμε αν καταφέρουμε να καταλάβουμε το μυαλό και τον κόσμο του σκυλιού μας. Ο πραγματικός φιλόζωος δεν είναι αυτός που δίνει ανθρώπινη υπόσταση στο σκυλί, αλλά αυτός που προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο, την ψυχολογία και τη φύση ενός διαφορετικού από εμάς είδους. Όποιος έχει παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό κύκλο μαθημάτων για κουτάβια, συχνά αποφασίζει να πάει και παραπέρα. Να συνεχίσει δηλαδή στην πραγματική εκπαίδευση ή ακόμα να ασχοληθεί με κάποιο άθλημα. Ποιος ξέρει, μια μέρα το γλυκό πατσαβουράκι μας μπορεί να γίνει πρωταθλητής σε αγώνες ευκινησίας. Ή να θριαμβεύσει σε δοκιμές χρησιμότητας. Το μέλλον όμως είναι ακόμα αβέβαιο. Για την ώρα, το πιο σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε μια πολύτιμη σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας, προσπαθώντας ταυτόχρονα να καταλάβουμε το κουτάβι μας και να του δώσουμε αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη για να αισθανθεί περήφανο που είναι σκύλος. Αφήγηση Χίλντα Ηλιοπούλου. Ηχοληψία Άγγελος Λιανός. Μίξη ήχου Μάνος Εργαζάκης. Η μεταγλώττιση έγινε στα στούντιο της Οπτικοακουστικής.